είναι και διδάκτορας πάνω στην Οθωμανική ιστορία και όχι μόνο, ο οποίος σας θυμίζω ότι ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για αυτό τον ιδιότυπο υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας και στα πεδία τα οικονομικά, την εισβολή με έργα, με εργολάβους, με μετοχές, με το ένα μετάλλο, και λέω και εγώ ότι πριν κλείσουμε πολύ σύντομα θέλω το δικό του σχόλιο για όλη αυτή τη γκάφα με το Turk Aegean, το οποίο όπως και να το κάνουμε κατόπιν εορτής τρέχουν όλοι, ανευθυνοί και υπεύθυνοι τρέχουν όλοι από τον Άννα στον Καϊάφα, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, σας θυμίζω ότι μας έλεγε πως με διάφορους τρόπους αυτή είναι μια πάγια τακτική. Τσούκου τσούκου, δεν το πήραν λίγα χαμπάρι. Αυτό αρχίζει και διαφαίνεται από τους επίσης. Δεν το πήραν λίγα χαμπάρι οι αρμόδιοι πάλι όταν από πέρσι το καλοκαίρι κατέθετε το αίτημα και μετά δεν το ξαναπήραν χαμπάρι. Φτάσαμε το Δεκέμβριο, καμία ένσταση. Μετά πάλι δεν το ξαναπήραν χαμπάρι μέχρι τον Ιούνιο φέτος που πήραν τη δεκαετία. Θα έχει ενδιαφέρον όποιος λέει ότι το πήρε χαμπάρι να μας δείξει την αλληλογραφία. Τι ακριβώς οι επίσημα οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι αντάλλασαν μεταξύ τους για να καταλάβουμε. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας. Πολύ σύντομα θέλω. Χαίρομαι που προηγουμένως άκουσα και τον συνάδελφό μου δικηγόρο Πειραιά, τον κύριο Καλτσά. Ναι. Εκλεκτός συνάδελφος και ο αγώνας που κάνει είναι τεράστιος. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Για πείτε μου πολύ σύντομα στον χρόνο που μας απομένει. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό, γιατί περίπου ναι, είναι άλλο ένα τουβλάκι, το είπατε προηγουμένως στην εισαγωγή σας, άλλο ένα τουβλάκι σε αυτό που έχω πει, λέω εδώ πέρα και χρόνια δηλαδή, και η οικοδομή, η Τουρκία, τουβλάκι το οικοδόμημα. Και θα ξαναπώ, θα το θυμίσω, το άρθρο μου, την επομένη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πέραν της Συμφωνίας των Πρεσπών και την όποια κριτική, καλόπιστη, κακόπιστη πρέπει να κάνει οποιοδήποτε, και άσχετα από αυτό, είχα γράψει τι διάβασε η Τουρκία στη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Τουρκία διάβασε ότι η Ελλάδα μπορεί τελικά υπό την πίεση των κοινών μας συμμάχων και ειδικά των ατοικών και γενικώς υπό την πίεση των διεθνών συνθήκων να ενδώσει και τελικώς να παρουσιάσει ως νίκη της ένα συμβιβασμό με το όνομα. Εκεί πέρα λοιπόν βρήκε την ευκαιρία να οικοδομήσει το τουρκικό Αιγαίο, το Turk Aegean, με το όνομα, ως brand name, στην Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων Εμπορικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν είναι και καμιά σπουδαία επιτροπή, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες. Μια εταιρεία είναι ιδιωτική. Δεν είναι έτσι όμως, από ό,τι είδαμε στο καταστήμα. Καθόλου δεν είναι έτσι, διότι υπό αυτή την έννοια τότε δεν είναι τίποτα που πάω και κατοχυρώνω στο Υπουργείο Εμπορίου το σήμα μου το εμπορικό. Τότε να μην τα κατοχυρώνουμε τα σήματά μας τα εμπορικά. Σωστό. Γι' αυτό σας έβγαλε. Να είμαστε αρά πατέρα τότε. Δηλαδή, επειδή είστε νομικός και τα ξέρετε. Να χρησιμοποιεί όποιο εμπορικό σήμα θέλει χωρίς κατοχύρωση. Μάλιστα. Τότε δεν έχει καμία αξία το ότι έχουμε αντίστοιχη επιτροπή στο Υπουργείο Εμπορίου εμείς. Ούτε δηλαδή, έχει καταλάβει μάλλον τι έχει πει. Σας το υπογράφω. Ακριβώς. Προκειμένου να μπαλώσουμε τα μπάλωτα. Προσέξτε τώρα. Μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι είχαμε την αναφορά στο τουρκικό οργανισμό τουρισμού που έλεγε τουρκικές ακτές του Αιγαίου. Μαζί το είχαμε βγάλει. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, τουρκικές ακτές του Αιγαίου είναι τελείως διαφορετικό από το τουρκικό Αιγαίο. Έλαβα emails από φίλους που μας ακούνε, προφανώς ακροατές και τηλεθεατές, οι οποίοι λογικά συμφωνούν με αυτά που εκφράζουμε διάφορες σαν και εμένα στα ΜΜΕ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στην παγίδα να θεωρούν ότι δεν είναι κακό να ονομάζεται το Αιγαίο τουρκικό Αιγαίο. Ναι, επειδή έχει ακτές η Τουρκία στο Αιγαίο, μάλιστα. Ναι, άρα τους εξηγώ ότι είναι τελείως διαφορετικό το ρεαλιστικό πράγμα, το πραγματικό γεγονός ότι το Αιγαίο βρέχει και τις ακτές της Μικράς Ασίας που σήμερα είναι η Τουρκία, όντως. Άρα είναι τελείως διαφορετικό το Αιγαίο που βρέχει τις ακτές της τουρκικές και άλλο το τουρκικό Αιγαίο. Το τουρκικό Αιγαίο νομικά ξαναμιλώντας και σε μια επιτροπή όπως είναι αυτή των πνευματικών δικαιωμάτων για εμπορικά σήματα brand names τουρισμού εν προκειμένου, σημαίνει ότι οικοδομώ λίγο-λίγο συγκυριαρχία στο όνομα Αιγαίο, ότι υπάρχει και τουρκικό Αιγαίο. Προσέξτε τώρα, αυτό θα αποτελέσει οικοδόμημα και επιχείρημα της Τουρκίας όταν θα βρεθούμε και σε άλλες επιτροπές που λέμε ότι εμείς να πάμε να συζητήσουμε σε άλλες επιτροπές για θέματα ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας. Εκεί λοιπόν θα τεθεί και το θέμα, μα εσείς έχετε δείξει ανοχή ή έχετε συνενέσει τέλος πάντων με την ανοχή σας στο να ονομάζουμε την πλευρά την από εδώ το Αιγαίο τουρκική.
Έτσι λοιπόν οικοδομούνται τα θέματα αυτά σε διεθνές επίπεδο και θερμή παράκληση όσοι δεν έχουν διεθνή νομική εμπειρία μάχημη να μην λένε τη γνώμη τους χωρίς γνώση. Θανάσιμο αμάρτημα σύμφωνα με τον Πλάτωνα στον Πρωταγόρα. Να λες τη γνώμη σου χωρίς γνώση. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συνάδελφοί μου στην Αθήνα με πολύ κόπο βρήκαν δύο κυρίες οι οποίες είναι, αλλά είναι από το Μάιο, προσέξτε, από το Μάιο του 22, ονοματεπώνυμο οι κυρίες αυτές, μέλη αυτού του οργανισμού, γιατί αυτός ο οργανισμός των πνευματικών δικαιωμάτων κατοχύρωσης έχει έναν κανονικό και έναν αναπληρωματικό από κάθε χώρα μέλος. Άρα αυτό που λέει η ελληνική πλευρά δεν το ξέραμε, είναι κουκουρούκου. Οι κυρίες είπαν λοιπόν ότι με συγχωρείτε, εμείς έχουμε αναλάβει από το Μάιο και αυτό το θέμα έχει κλείσει ουσιαστικά από το Δεκέμβριο. Ποιοι είναι οι αλληπάλληλοι, κάποιοι που διορίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου? Δεν μάθαμε ποιοι είναι αυτοί. Ρωτώ όμως εσάς, από πέρυσι τον Ιούνιο μέχρι και το Δεκέμβριο, κανείς δεν το πήρε χαμπάρι, ούτε υπηρεσιακός, ούτε εκπρόσωπος, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί έχουμε τον κύριο Σχοινά, Λίνη και Δένη. Ένας δεν του το είπε. Οι ευρωβουλευτές, έχει αντιπροσώπους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτός ο οργανισμός. Ένας δεν βρήκε να το σφυρίξει. Δεν το παρακολουθεί. Δεν υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει τεράστιο θέμα ασυνεννοησίας των οργάνων μεταξύ τους, των ελληνικών, άσχετα από την κυβέρνηση. Γενικώς υπάρχει ασυνεννοησία. Και αυτό το βλέπουμε πανηγυρικά όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο πρωθυπουργός θεωρούν τον Ερντογάν απρόβλεπτο και ο υπουργός εξωτερικών το θεωρεί προβλέψιμο. Ας αποφασίσουμε τι είναι ο Ερντογάν. Απρόβλεπτος ή προβλέψιμος. Και επιτέλους ας αποφασίσουμε στα όργανά μας που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχω διατελέσει και εγώ στον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο στο ΣΕΠΕ για χρόνια, από το 8 μέχρι το 13, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, πρέπει να συνεννοούμαστε, όπως συνεννοούμασταν τότε οι δικηγόροι μεταξύ μας, τι θα μιλήσουμε σε επιτροπές τις νομικές, τις δικηγορικές, στις Βρυξέλλες. Θέλει προσυνεννόηση. Εκτός, και είναι τόσο μπάχαλο που δεν θέλω να το πιστέψω, που δεν υπάρχει καμία συνεννόηση ή το περνάνε. Ότι αυτό δεν είναι και τίποτα. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ότι ελάτε τώρα, λέει. Ακόμα χειρότερο. Δεν καταλαβαίνεις τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα τέτοιων θεμάτων και τι οικοδομεί η Τουρκία και πώς θα περνάει η υπόγεια και μετά βρισκόμαστε προ εκπλήξεων. Και λέμε απρόβλεπτο. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Υπάρχει και ένα χειρότερο όμως. Να το ξέρουν και να το αφήνουν ως στοιχείο υπέρ της Τουρκίας, ούτως ώστε όταν θα έρθουμε σε διαβούλευση για οποιαδήποτε θέματα. Να πούνε τι να κάνουμε, έχει συμβεί και αυτό, και να παρουσιάσουν την ΙΤΑ ως νίκη με το ψευδεπίγραφο ψευτοδίλημα. Μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο? Μάλιστα. Άρα λαού και μια πραγματικότητα, παιδιά, είναι αυτή. Δεν μου λέτε νομικά μπορείς να το προσβάλεις εκ των υστέρων αυτό τώρα, γιατί είναι για μια δεκαετία κατοχύρωση. Μπορείς. Ακριβώς. Προσέξτε, οι ενστάσεις γίνονται εν πρόθεσμα, δηλαδή όταν γεννιέται η κατάσταση. Και από τη στιγμή λοιπόν που εσύ έχεις μέλη της Επιτροπής και το έχεις αφήσει να περάσει, η εκ των υστέρων προσφυγή τύπου το πήρα χαμπάρι τώρα, πρώτον είναι εκπρόθεσμη, δεύτερον στερείται νομική σοβαρότητας. Διότι κύριε δεν ήσουν παρόν. Δεν υπάρχει, δεν συγχωρείται άγνοια νόμου ή αλφάβητος της νομικής. Μάλιστα. Δεν συγχωρείται άγνοια νόμου. Οι συνάδελφοί μου που με ακούν αντιλαμβάνονται τι λέω. Άρα μόνο πολιτικά αν μπορέσει να τα αλλάξει πια. Μόνο πολιτικά. Μα, αυτό μου λέτε. Καληνύχτα, αγάπη μου. Κλείνω με το εξής. Προσέξτε τώρα. Γιατί το επισημάνατε? Αυτή η κατοχύρωση, βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο, είναι ένα εμπορικό μπραντ που έχει σχέση με τον τουρισμό. Είπατε, προσοχή, είναι Turk Aegean. Δεν είναι οι τουρκικές ακτές στο Αιγαίο. Είναι Turk Aegean. Μάλιστα. Τεράστια διαφορά. Προσέξτε τώρα. Διαβάζω το πόνημά τους και μέσα σε όλα τα άλλα που λέει, παροχή πληροφοριών, τουρισμού, μοντέλο διακοπών, αγαθών, προσώπων, διαβάζω 39 και 45 παράγραφο. Στην 39 γίνεται αναφορά, προσέξτε, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οχημάτων, σκαφών και αγαθών, ενώ στην 45η παράγραφο, μεταξύ γάμων και οικειδιών και άλλων αθώων περιστάσεων, γίνεται αναφορά σε κάθε νομική διαδικασία για πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, έρευνας και διάσωσης σε άτομα και ιδιοκτησίες. Ρωτώ εγώ εσάς. Πάω στη Σμύρνη απ' έξω σε ένα εφτάστερο, λέω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει, ξενοδοχείο. Με αυτό το μπραντ παίρνω ένα σκάφος και έξω από τυχιό
παθαίνω ζημιά. Έρχεται και μου κάνει έρευνα και διάσταση του Turk Aegean ιδιωτικά. Ιδιωτικά, το τονίζω. Επειδή είμαι ασφαλισμένος. Ναι, αμέ. Ναι, αμέ. Και όταν θα πάμε εμείς να του πούμε. Καταλαβαίνετε τι ανοίγει αυτό. Κακώς θα επικαλεστεί αυτό. Καταλαβαίνετε τι ανοίγει αυτό. Βέβαια, κάτι το οποίο έχω γράψει εδώ και 2 χρόνια στην εφημερίδα Τα Νέα. Και ξέρω ότι το έχουν διαβάσει και στα αρμόδια υπουργεία. Το άρθρο μου. Και έλεγα, γιατί κύριε δεν κάνουμε χρήση των χαρτών Natura της Ευρώπης, όπου το Αιγαίο όλο χαρακτηρισμένο Natura και σε περιοχές έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα μας δίνει το δικαίωμα επικίνδυνες να τα προστατεύουμε, γιατί δεν βγαίνουμε έξω από τα χωρικά ύδατα να κάνουμε περιπολίες Natura, δηλαδή προστασία της φύσης, ούτως ώστε να καθιερώσουμε νομικά, όχι νομιμοφανώς, την παρουσία μας και έξω από τα χωρικά μας ύδατα και ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Σε θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα περιβάλλοντος. Natura, Natura, ναι, και με τη σφραγίδα και την έκρηξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, και δεν το κάνουμε. Άρα, και απάντηση δεν πήρα ποτέ. Άρα, κύριε Σταθακόπουλε, όσο και αν φαίνονται ανώδυνες ιδιωτικής πρωτοβουλίας σημασίας αυτές οι δύο παραγράφοι, μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσουν και άλλα θέματα. Έρευνες. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα και θέλω να σα ευχαριστήσω για τα αποσαφηνίζετε. Έρχεται από το φίλο μου τον Κούλια από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει στον κύριο Σταθακόπουλο. Κύριε Σταθακόπουλε, λέει, ποιο μα λέει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει διαφημιστική καμπάνια, πρώτα-πρώτα λέει στα αγγλικά, που θα διαφημίζει διακόπες στο Αιγαίο σκέτο, όπου θα προβάλλονται οι τουρκικές ακτογραμμές, σε μια τέτοια μάχη αυτοί που θα ρίχνουν το περισσότερο χρήμα θα κερδίσουν και τα ανάλογα τουριστικά πακέτα και όχι μόνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα γίνει. Το θεωρώ δεδομένο, όπως έγινε, ξαναλέω. Δεν κρίνω τη συμφωνία των Πρεσπών. Μην παρεξηγεί το λόγο μου. Υπάρχει και αναλογία, άσχετα να μου λένε κάποιοι δεν υπάρχει αναλογία. Έτσι ξεκίνησε με τον brand name Μακεδονία για την πρώην φύρο Σκόπια. Brand name λίγο. Αυτή τη στιγμή γενικώς ο κόσμος, παγκόσμια, ξέρει το Μακεδονία ότι είναι κάτι άλλο, πέραν από εμάς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι διάβασε η Τουρκία, ξαναλέω, όχι τι διαβάσαμε εμείς. Τι διάβασε η Τουρκία στη Συμφωνία των Πρεσπών. Διάβασε αυτό που κάνει τώρα. Θα το δούμε μπροστά μας και το βρήκαμε. Πάντως, το έχω γράψει την επομένη Συμφωνία των Πρεσπών του άλλου. Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε, εγώ επανέρχομαι στο τωρινό, γιατί είναι βαρύ και καλά κάνετε και το διακρίνετε. Άλλο οι τουρκικές ακτές στο Αιγαίο. Τελείως διαφορετικό. Και άλλο το Τουρκ. Γιατί σωστά το λέτε, κάποιοι έσπευσαν να πούνε, παιδιά, εντάξει, τι θέλετε. Δεν είναι και η Τουρκία στο Αιγαίο. Τι, γιατί το λέτε έτσι, ας πούμε. Μέγιστο λάθος. Μέγιστο λάθος και εκτίμηση. Μάλιστα. Εγώ θυμίζω ότι απλά αρνούνταν χρόνια να την πούνε Αιγαίο και τα νησιά του Αιγαίου, η ίδια η Τουρκία. Τώρα βέβαια τη βολεύει. Άρα σας ρωτώ κλείνοντας, πέρα από όλα τα άλλα, δεν υπάρχει εδώ ένα θέμα και για το υπαλληλικό προσωπικό σε τέτοια πόστα? Είναι έτσι γενικώς, επειδή είναι μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων, δεν βαριέσαι ρε αδερφέ, πάμε, δεν ξέρω, πάμε για παέγια που έχει κέντρα τη Μαδρίτη και δεν βαριέσαι οι συνεδριάσεις? Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Έλληνα Ευρωπαίου Επιτρόπου? Δεν είναι θέμα των Ευρωβουλευτών να έχουν γραφεία να τα παρακολουθούν όλα αυτά στην εποχή της κυβερνοπληροφορίας? Διάολε, με ένα κουμπί δεν μπορούσαν να το δουν, ναι. Είναι. Δυστυχώς είναι από τις βαθιές παθογένειες του ελληνικού δημοσίου και του κράτους η ασυνεννοησία των υπηρεσιών, η χαλαρότητα κάποιων θεμάτων. Μπα, τι λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, τους μισθούς τους ξέρετε αυτούς, τους εκτός, τους διπλούς και τριπλούς? Από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου είναι. Τι λέτε? Ναι, μάλιστα. Και είναι βαθιά παθογένεια, ξαναλέω, του ελληνικού κράτους, χρόνια τώρα πολλά, αυτή η χαλαρότητα, ειδικά σε τέτοιου είδους επιτροπές που θεωρούν ότι δεν είναι άμεσα αμυντικές ή εξωτερικών, όμως είναι εμπορικές κτλ., που παίζουν το ρόλο τους και οικοδομούν τα οικοδομήματα αυτά που βλέπουμε τα ευρύτερα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη χαλαρότητα και τη μη ενημέρωση και πληροφόρηση μεταξύ τους, να είναι μερικά θέματα έτσι, εκτός, ξαναλέω, αν και το συγκεκριμένο. Ναι. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Λοιπόν, αν και το συγκεκριμένο λέμε δεν πειράζει, άστο, δεν πειράζει, το δίνουμε από την αποκή πλευρά, θα το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον αν θα έρθουν οι μεγάλες συμφωνίες. Θα λέμε υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Και θα παρουσιάζουμε τις ήττες μας ως νίκες. Μάλιστα. Άρα εκτός από γκάφα, ατύχημα, αυλεψία, συνεννοησία, μπορεί να είναι και επιλογή. Ναι, μπορεί να είναι και επιλογή. Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση, αλλά αρκούντος διαφωτιστική, από έναν άνθρωπο που τα κατέχει, αυτά χειρίζεται και αυτά έλεγε τα τελευταία χρόνια. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, να τα λέει και να έρχονται. Καλημέρα, δυστυχώς. Καλημέρα. Να είστε καλά.